Πόσο στείλαμε? 6. Έστειλαν 6 στο 13033 και όπου φύγει, φύγει. Σε βουνά και θάλασσες, πάρκα και πλατείες. Σήμερα βγήκα να πάρω μια ανάσα. Εντάξει, δεν μπορεί ο κόσμος άλλο, έχει κουραστεί. Να τελειώνουμε. Η πόλη σήμερα θύμιζε καλοκαίρι. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους ξανά. Οι αποστάσεις μεγάλωσαν και πάλι. Μια μισή ώρα. Από πού? Για να πάω στη μητέρα μου από το Κολωνάκι εδώ. Το Κολωνάκι βάρκιζα μια μισή ώρα. Ναι, ναι. Η πρεμιέρα για τις διαδημοτικές μετακινήσεις έγινε σήμερα. Ελεύθερες μετακινήσεις από δήμο σε δήμο μόνο για τα Σαββατοκύριακα. Αυτή ήταν η εικόνα στο Δέλτα του Φαλήρου η ώρα 11 το πρωί, στην Βάρκιζα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα. Από τα λιμανάκια, για μπάνιο ήμασταν, δίπλα. Πώς βλέπετε, έχει κόσμο? Έχει αρκετό κόσμο νομίζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επιτρέπονται μετακινήσεις μεταξύ δήμων σήμερα και αύριο οδήγησε πολλούς Αθηναίους στα νότια προάστια. Και οι επαγγελματίες οδηγοί θυμήθηκαν μέρες προ-καραντίνας. Από Γλυφάδα εδώ είμαι γύρω στα... κοντεύω στην ώρα. Από Γλυφάδα, από γκολφ. Από γκολφ άρχιζα μία ώρα. Τα στοιχεία από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας είναι εντυπωσιακά. Η κίνηση σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο εκτοξεύτηκε κυρίως στους δρόμους που οδηγούν στις παραλίες. Έτσι, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση αυξήθηκε κατά 115%. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 120% και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 130%. Το πρώτο Σάββατο που επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις βρίσκει τους περισσότερους πολίτες στην παραλία. Άλλοι κάνουν μια βόλτα στον ήλιο, άλλοι πιο τολμηροί μια βουτιά στη θάλασσα. Πολλοί κόσμος έχει κατέβει από άλλες περιοχές. Πάντα με μήνυμα, πάντα με μάσκες βέβαια. Οι παραλίες γέμισαν κόσμο κάθε ηλικίας. Πρέπει να βγούμε λίγο, το χρειαζόμασταν. Δημότες από όλες τις περιοχές μετακινήθηκαν προκειμένου να φτάσουν λίγο πιο κοντά στη θάλασσα. Είμαστε από αλλού, αλλά ήρθα μια βόλτα, στείλαμε το μήνυμα. Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Φουλτούλα, θα πάρουμε κι εμείς λίγο αέρα, μέσα στο σπίτι τι γίνεται. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι δεκάδες ήταν αυτοί που κατέβηκαν στην παραλία και γύρω από το Λευκό Πύργο, προκειμένου να κάνουν τη βόλτα και να απολαύσουν τον καφέ τους. Με μέτρα προστασίας όπου αυτό ήταν εφικτό και μάσκα. Εντάξει, εφόσον τηρούνται οι αποστάσεις, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να φοβάσαι, νομίζω. Ήταν το πρώτο Σάββατο με ελεύθερες τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο και όπως φάνηκε, ο κόσμος το είχε ανάγκη. Αυτό που όλοι περιμένουν είναι όσο ανοίγει ο καιρός να υπάρξει σταδιακή υποχώρηση των κρουσμάτων για να μπορέσουν πριν ή μετά το Πάσχα να ταξιδέψουν και εκτός νομού. Πάμε τώρα να δούμε ζωντανά την εικόνα από όλους τους δρόμους. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, με τον Άλυμο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και την παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσω από την Αλεξάνδρα Θανασίου. Βρίσκεσαι, Αλεξάνδρα, στον Άλυμο και έχει αρκετό κόσμο αυτή την ώρα. Παραμένει εκεί ο κόσμος? Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι το πρώτο Σάββατο που επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις και φαίνεται πως οι πολίτες το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον. Από πολύ νωρίς το πρωί και με τον πολύ καλό καιρό για σύμμαχο, ξεχύθηκαν στις περιοχές του παραλιακού μετόπου της Αττικής, όπου παραμένουν, Κατερίνα, και μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Άλυμο και όπως μπορείτε να δείτε, η κίνηση στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Συγκρού, μέχρι αυτή την ώρα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Για να καταλάβετε, από την Γλυφάδα έως αυτό το σημείο, που είναι μια απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων, χρειαστήκαμε περίπου 40 λεπτά για να τη διανύσουμε. Οι πολίτες, Κατερίνα, μας είπαν πως είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη να βγουν, να ξεσκάσουν, να κάνουν μια βόλτα, ιδίως αυτοί που μένουν στο κέντρο της Αθήνας. Χαρακτηριστικά μας είπαν ότι εφόσον δεν δουλεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο, θα βγαίνουμε από το σπίτι μέρα και θα γυρίζουμε νύχτα. Βλέπω, Αλεξάνδρα, αυτό είναι μποτιλιάρισμα καθημερινής, ώρα εργάσιμη. Έχει πάρα πολύ κόσμο και θα πάμε να πάρουμε μια συνολική εικόνα για το τι γίνεται σε όλους τους δρόμους αυτήν ακριβώς την ώρα, μαζί με τον Μαρίνο Αλιφέρη που βρίσκεται στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Το 48χρονο παράθυρο, Κατερίνα, όπου επιτρέπονται οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο, φαίνεται ότι έχουν εκμεταλλευτεί οι Αθηναίοι από νωρίς σήμερα το πρωί. Όμως πλέον είναι η ώρα της επιστροφής, καθώς σε 9 η ώρα θα έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Πίσω μου είναι ο δρόμος, είναι η Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας, στο Ασκληπείο της Βούλας. Βλέπετε από την εικόνα που σας δίνουμε από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας ότι τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Είναι, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μία ώρα αιχμής μιας καθημερινής ημέρας. Φαίνεται ότι
αρκετοί επιστρέφουν στα σπίτια τους από την παραλία και αυτή είναι η εικόνα η οποία έχουν αρκετοί οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου όπως και στο Φαλιρικό Δέλτα. Επιστρέφουν δηλαδή για να είναι σε 9 η ώρα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από την αστυνομία, στις 9 η ώρα αναμένεται να έχουμε αρκετά μπλόκα σε κομβικά σημεία της Αθήνας, εκεί όπου θα έχουμε καθολικούς ελέγχους και κλείσιμο των δρόμων για να ελέγχονται όλοι οι οδηγοί, καθώς σε 1 ώρα και 10 λεπτά θα έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας και οι δρόμοι θα πρέπει να είναι άδειοι. Και να μην μπερδεύονται οι οδηγοί, γιατί έχει μεγαλώσει η μέρα και νομίζουμε ακόμα ότι είναι νωρίς, αλλά δεν είναι νωρίς. Είναι 8, 1 ώρα ακόμα στη διάθεσή τους. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη και την Εύη Καλίνη. Κατερίνα, σε μια μέρα που πραγματικά θύμιζε καλοκαίρι, όλη η Θεσσαλονίκη έχουν βγει οι Θεσσαλονίκοι από τα σπίτια τους, κάνουν βόλτα, κυκλοφορούν στην πόλη, στους δρόμους και αν και επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση, φαίνεται ότι η παραλία, το παραλιακό μέτωπο της πόλης είναι σταθερή αξία και σταθερά στις προτιμήσεις των Θεσσαλονικαίων. Έχουν βγει λοιπόν μικροί και μεγάλοι από νωρίς το μεσημέρι να κάνουν τη βόλτα τους και να απολαύσουν τον ήλιο με τον καφέ τους και τον αψητικό τους στο χέρι. Έχουν καθίσει σε παγκάκια, στο Γρασίδι και στο Πλακόστρατο γύρω από τον Λευκό Πύργο. Είδαμε κόσμο να έρχεται εδώ στην παραλία με το ποδήλατό του, με τα πατίνια, με ό,τι μέσο διέθετε ο καθένας να βγει να κάνει τη βόλτα του και είδαμε και κόσμο που ξάρεψε και όλα στο θερμαϊκό κόλπο. Κατερίνα. Μάλιστα, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου, Εύη, γιατί υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο στη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει με τα καταστήματα. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις συναδέλφους.